Με έκπληξη σήμερα το πρωί, λοιπόν, είδαμε επισκέπτες να καθαρίζουν ένα κομμάτι εδώ της ακτογραμμής της Ιτίας. Πείτε μου τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Είμαστε από το κοινοφιλές έντρημα του κυρίου Αθανασίου Λασκαρίδη. Το πρόγραμμα είναι το Typhoon Project. Και κάνουμε πρόσβαση σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος, από τη θάλασσα βέβαια, και καθαρίζουμε ό,τι βρίσκουμε. Αλήθεια. Ό,τι έχει σχέση με τη στεριά όμως, έτσι. Μπορεί να είναι και μη προσβάσιμες ακτές, έτσι. Δηλαδή να μην μπορεί άνθρωπος να μπορεί να πάει, είτε γκρεμός, είτε χύμαρος, είτε οτιδήποτε. Και γενικότερα κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά, όχι μόνο σε αυτό το νησί, και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας. Σε όλη την Ελλάδα, είπατε. Μάλιστα. Τώρα βρισκόμαστε στην Κρήτη, έχουμε κάνει το νότιο κομμάτι και τώρα αρχίζουμε σε. Και έχουμε έρθει στο πιο δύσκολο κομμάτι της Ελλάδας, όπως έχουμε ενημερωθεί. Ναι. Είναι έτσι. Εσείς τι διαπιστώνετε? Διαπιστώνουμε ότι είναι έτσι. Είναι και έτσι, όχι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά σκουπίδια. Δηλαδή, είμαστε περίπου στις 3 μέρες. Συγγνώμη, Βασίλη, που σε διακόπτω. Είμαστε στις 3 μέρες και έχουμε γύρω στους 2,5 τόνους. Έχουμε γεμίσει ένα κοντέινερ. Μέχρι στιγμής. Και πιστεύουμε πως και αυτά τα, μαζί με αυτά τα 2,5 μέρες εννοώ στο πάνω κομμάτι, έτσι. Από τη Σιτία και ξεκινήσαμε από την πίσω πλευρά εκεί και ερχόμαστε προς τα. Από εδώ, ας πούμε, από τη γωνία. Νομίζω ανάλογα λέγεται. Ναι, από τον ανάλογα ξεκινήσατε μέχρι τη Σιτία, αυτό το κομμάτι. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ δεν έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή από τον ανάλογα, όπως το είπατε, ναι. Μέχρι εδώ έχουμε ζέψει περίπου γύρω στους 2,5 τόνους. Συν αυτά που έχουμε βγάλει σήμερα. Δηλαδή είμαστε περίπου στους 3 και κάτι. Ναι. Συνήθως δεν διαπιστώνετε τέτοιο όγκο σκουπιδιών. Σε τέτοια απόσταση, ας πούμε. Όχι, σε 3 παραλίες μόνο. Όχι, είναι λίγο δύσκολο. Και φανταστείτε ότι το κομμάτι που κάναμε τις σκουματερίες, απλά πήγαμε με βάση αυτά που μας έχουν πει, με τα δεδομένα που μας έχουν δώσει, 50 μέτρα από τη θάλασσα και καθαρίζουμε και σαρώνουμε ουσιαστικά όλο το κομμάτι της σκουματερίες ή της παραλίας ή του χύμαρου ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε αν αυτά τα σκουπίδια έχουν έρθει από αλλού, με κάποιο άλλο τρόπο, ή αν. Θάλασσα. Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουν έρθει και από τη θάλασσα, έχουν έρθει όμως και από τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, είδαμε ότι στα 50 μέτρα που καθαρίσαμε στη χωματερή, διαπιστώσαμε ότι στα υπόλοιπα 50 μέτρα, 100, δεν ξέρω και εγώ πόσα, υπάρχει κάποιοι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια. Δεν νομίζω πως στα 150 μέτρα θα έρθει η θάλασσα, ας πούμε, και θα τα έβγαλε όλα έξω. Mm-hmm. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Στους βράχους, ναι, στην ακτή εκεί πέρα, ναι. Υπάρχει. Από τη θάλασσα έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά. Δηλαδή δίχτυα και τα συναφή. Ναι, σκηνιά. Και εννοείται φυσικά ότι όπου υπάρχει και χύμαρος. Ναι. Άρα έρχονται σκουπίδια. Και υπάρχουν, έχουν πετάξει δηλαδή πιο πάνω. Με τη βροχή δηλαδή. Θα φέρνει λοιπόν εδώ. Θα καταλήξουν εδώ φυσικά. Και ξανά από τη θάλασσα. Mm-hmm. Και ξανά έρχονται. Άρα το θέμα είναι να μην υπάρχουν πουθενά. Για να μην έρχονται από πουθενά. Γιατί ό,τι ξεκινάει καταλήγει ξανά σε εμάς. Εμείς ό,τι μαζεύουμε εδώ τα πηγαίνουμε στο πλοίο μας, την απέναντι. Αυτό είναι λοιπόν το πλοίο σας που μέρες τώρα το βλέπουμε και δεν ξέραμε τι είναι. Ναι. Είναι ο Τυφώνας. Αυτή είναι η ονομασία του. Με βάση κάποιων φουσκωτών πηγαίνουμε εκεί πέρα. Έτσι, τώρα δηλαδή, ας πούμε, δεν είχαν πρόσβαση στα φουσκωτά εδώ πέρα, πήγαμε στην προηγούμενη παραλία που είχαμε καθαρίσει. Λόγω βράχων. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτά εδώ θα τα μεταφέρουμε στα χέρια και θα πάμε το πίσω μέρος. Από το πίσω μέρος, με φουσκωτά, στα φουσκωτά θα μπουν μέσα. Με ένα κερανό. Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένη παραλία, βρίσκουμε τρόπο να κάνουμε την πρόσβαση. Μάλιστα. Ανεξαρτήτου κόστος. Μεγάλη και κόπου, Και κόπου. Μεγάλη διαδικασία, πραγματικά. Εσείς αυτό πόσο καιρό το κάνετε? Εγώ μέσα στο πρόγραμμα είμαι σχεδόν 3 μήνες και 5 μέρες, ουσιαστικά. Γύρω στις 2,5 περίπου εγώ. Ναι. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει κάπου. Ξεκίνησε πιλωτικά μέσα στο καλοκαίρι, αν θυμάμαστε καλά τώρα, γιατί περισσότερο. Περίπου. Μέσα στο καλοκαίρι, σιγά-σιγά και άρχισε να εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες. Εσείς τώρα εδώ θα ακολουθήσετε πια. Ακολουθήσετε όλες τις παραλίες της Σιτίας. Τα άκρα αυτά εδώ. Ναι. Να φτάσετε μέχρι την πόλη, φαντάζομαι. Ναι, έχουμε δει ότι στο τέλος υπάρχει κάποια παραλία που λέγεται Σιτία Beach. Ναι. Και θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι προς Άγιο Νικόλαο, προς το βόρειο κομμάτι δηλαδή. Δεν θα κατεβείτε από το κάτω μέρος, δηλαδή. Το νότιο κομμάτι το έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε από τα Χανιά, από τη Σούδα. Α, μάλιστα. Πήγαμε στον όρμο του Πισάμου. Άρα ανεβήκατε έτσι. Κάναμε και στη θάλασσα, βγάλαμε και από τη θάλασσα. Έγινε ενημέρωση στο Αρχιτεκτονικό Μουσείο και συνεχίσαμε όλο το νότιο κομμάτι. Ελαφωνήσι, Παλάσαρνα. Άρα περάσατε και από εδώ, από Ξερόκαμπο, ναι. Ζάκρο. Ναι, 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 ναι.
Ναι. Πέρα... Καθαρίσατε και από εκεί. Ναι. Πού θα καταλήξουν λοιπόν αυτός ο όγκος σκουπιδιών που εσείς μαζεύετε, πού θα καταλήξουν? Είπαμε ότι... Θα ανακυκλώσουμε να πηγαίνουν για ανακύκλωση. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τα σκουπίδια, ανάλογα τώρα στην περιοχή που είμαστε, εκεί τα διαχειρίζεται ο εκάστοτε Δήμος. Δηλαδή, είστε σε επαφή και σε συνεργασία με τους Δήμους? Ναι. Ας πούμε, έχετε μιλήσει και με τον δικό μας Δήμο? Έχετε μιλήσει, έχετε έρθει σε επαφή? Προφανώς ναι, γιατί πριν από λίγες μέρες ό,τι είχαμε μαζέψει από το νότιο κομμάτι στη Σιτία έγινε η αποβίβασή τους. Και εμείς όλα τα ήρθε ο Δήμος δηλαδή και τα πήρε. Ήρθε ο Δήμος. Κάποια συνεργασία έγινε τώρα με το Ίδρυμα. Περισσότερα δεν ξέρω να σας πω πώς. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα υπάρχει συνεννόηση και επικοινωνία με το Δήμο. Καταρχήν όταν ήταν στην Κρήτη είχε γίνει ενημέρωση από το ίδιο το Ίδρυμα. Με όλους τους φορείς. Λιμενικού, αστυνομία, κατά τόπους δημάρχους. Ναι. Βέβαια εντάξει, υπήρχε και η ανταπόκριση του κόσμου ότι όσοι δεν γνώριζαν μας αντιμετώπιζαν σαν λαθρομετανάστες. Με τα πορτοκαλίτα. Ναι. Τα πορτοκαλί, τα σκουφάκια, τις μπλούζες, τα σωσίδια ή τα κράνη που φοράμε κατά τη μεταφορά. Ναι. Μας θεωρούσαν ως λαθρομετανάστες. Αλλά όταν εξηγούσαμε στον κόσμο τι ακριβώς κάναμε, μας αγκάλιαζαν και ήθελαν να μας βάλουν και στα σπίτια τους, να μας κεράσουν, να μας ταΐσουν, οτιδήποτε. Ναι, η προσφορά σας είναι ανεκτήμητη. Άρα από όπου περνάτε αφήνετε τα σημάδια σας. Εννοείται. Ναι, αφήνω εδώ την ταμπέλα. Θα βγει αυτή εδώ και όπως μου είπατε είναι πιθανόν αν κρυφεί απαραίτητο να φύγετε ξανά το χρόνο. Σίγουρα θα ξαναπεράσουμε, αλλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό το σημάδι μας. Το σημάδι μας είναι... Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.